Θέλετε κάτι άλλο, κύριε Ρούσο? Όχι, ευχαριστώ, Κατερίνα μου, μπορεί να πηγαίνεις. Τι γλυκιά. Να. Δεν πιστεύω να σας ενοχλώ. Μα τι λέτε, πέσατε σε χαλάρη μέρα, άλλωστε. Θα αναρωτιέστε γιατί είμαι εδώ, ε. Χαρά μου που σας ξαναβλέπω, μην το ξαναπείτε. Κι εγώ χαίρομαι. Τι λέτε, δεν αφήνουμε το πληθυντικό? Δυσχεραίνει την επικοινωνία. Όπως νομίζετε. Πέτρο, λοιπόν. Στέλλα, λοιπόν. Πήρα το θάρρος να έρθω να σε ρωτήσω. Αν αυτά που μου έλεγες τις προάλλες για τον Λουκά, για το ταλέντο του, τις γνώσεις του, τα πιστεύεις πραγματικά? Μα εγώ ίδιος τον πρότεινα για αντικαταστάτη μου. Αυτό λέει πολλά, νομίζω, ε. Σωστά. Όχι πως η ώρα δεν είναι άξια, αλλά ο Λουκάς, πώς να το πω, έχει μια πιο σφαιρική οπτική για των πραγμάτων. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι γεννημένος ηγέτης. Ναι, όλοι το πιστεύουμε, εκτός από τον ίδιο. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι να εξομαλυνθεί η κατάσταση? Εννοείς? Μεταξύ σας. Να κάνω κι εγώ μια προσπάθεια. Άδικος κόπος. Θα πέσει σε τοίχο. Από τότε που ο Λουκάς έμαθε για την υιοθεσία, για την Εριέτα, έχει βάλει σκοπό να με καταστρέψει. Αν του μιλήσω? Θα ρισκάρεις να χαλάσετε και τις σχέσεις σας. Μην το κάνεις. Ο Λουκάς τώρα πια με μισεί. Κι όμως κάτι μπορεί να γίνει. Εγώ όσες φορές προσπάθησα, ήταν κάθετος. Τώρα αν εσύ νομίζεις ότι μπορείς να καταφέρεις κάτι, τι να σου πω. Μαζί, Πέτρο μου. Μαζί οι δυο μας, με συντονισμένες προσπάθειες, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Υπέροχη. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Να είσαι καλά, μωρέ. Για πες μου τώρα εσύ, τι έγινε με τη μαμά σου? Αυτή τη φορά παίρνει όντως διαζύγιο. Και εμένα με τρώνε τύψεις. Τύψεις γιατί? Γιατί τόσο καιρό κοιτούσα τα δικά μου μόνο. Και δεν έβλεπα το χάσμα στο γάμο τους. Ρε Μελίτα, αν το έβλεπες δηλαδή, τι θα γινόταν? Θα μπορούσα να προλάβω κάποια πράγματα. Αλλά εγώ κοιτούσα μόνο τα δικά μου, μόνο τη ζωή μου. Δεν τη σκέφτηκα τη μάνα μου. Ο πατέρας σου τι λέει? Ο πατέρας μου συμφωνεί και επαυξάνει. Έτσι είπε. Δεν το πιστεύω. Λες σοβαρά? Απίστευτο, ε. Και εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Τι να σου πω, ρε Μελίτα. Το διαζύγιο της Αμαλίας ήταν πάντα σαν ανέκδοτο. Κι όμως. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα χωρίσουν. Εγώ τόσο καιρό το έβλεπα, αλλά δεν έδινα σημασία. Τόσο εγωίστρια είμαι. Τόσο καιρό της έριχνε ευθύνες. Για το Μάνο, για το παιδί, μετά για το Στέφανο, για τη Ζήλια μου, για την Εριέτα. Όλα γύρω από τη ζωή μου. Λες και είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου. Και δεν σκέφτηκα τη μάνα μου. Τη μάνα μου, εσύ. Παίζουν αυτό κι εγώ που χωρίζουν. Βλακίες λες τώρα, εντάξει. Πάκο που σου λέω. Τους δημιουργούσα μεγάλη ένταση. Ξέρεις πόσες φορές έχουν τσακωθεί εξαιτίας μου. Εντάξει, σε όλα τα ζευγάρια υπάρχουν εντάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χωρίσουν κιόλας. Εκτός κι αν... Κι αν τι? Κι αν ο πατέρας μου έχει ερωτευτεί κάποια άλλη. Τι? Κάτι μουρμούριζε η Αμαλία. Της κακοφάνηκε πολύ που δέχτηκε τόσο εύκολη το διαζύγιο ο πατέρας μου. Έλα, σε παρακαλώ. Αποκλείεται. Μην αποκλείς τίποτα. Πού πάει τις νύχτες? Δεν κοιμάται σπίτι πια? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Δεν ξέρω. Αποκλείεται, Μελίτα. Αποκλείεται. Δεν τον κόβω εγώ να έχει όρεξη για μπλεξίματα. Μπορεί να κουράστηκε κι αυτός και να είδε ότι το χάσμα είναι αγεφύρωτο πια. Το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρη είναι πως έχω μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Αρέσει που κι εγώ νομίζω ότι και η δικιά μου η μάνα κάνει καπρίτσια. Λες όντως να χωρίζει κι αυτή? Το αποκλείεις? Ρε τι πάθαμε. Καλά, κάτσε να έρθει ο πατέρας μου για το γάμο και θα τους βάλω κάτω και τους δύο και θα τους κανονίσω εγώ. Πού είσαι, ρε κοριτσάκι μου? Συγγνώμη, ρε μαμά, άργησα στη δουλειά, σε καθυστέρησα πολύ. Όχι, εντάξει. Στο τσάκ την προλαβαίνω τη βάρδια. Ο Αγγελούκος? Καλά είναι. Εσείς πώς περάσατε χτες? Υπέροχα, μαμά μου, υπέροχα. Μπράβο, μπράβο. Να είναι καλά τα παιδιά, να ζήσουν. Εσείς
Καλά. Ναι, με, καλά είμαι. Συμβαίνει κάτι. Ευχαριστώ. Τι γίνεται, Λουκά? Προχωράμε με το σπίτι. Θα προχωρήσω, ρε. Θες αραβωνιάστηκα. Α, και όταν αραβωνιάζεις εσύ δεν δουλεύεις. Δεν σου είπα, κλώτσεις η κόρη. Ναι, όταν θα σε κλωτσίσω εγώ όμως δεν θα χαρίσω τόσο πολύ. Πού κοιμήθηκες αυτό το βράδυ? Σπίτι με την ώρα μου. Στο σπίτι μου. Μα το και το κτητικό αμέσως. Ναι, ρε, σπίτι σου. Σπίτι σου είναι. Εντάξει, δεν πρόκειται να στο πάρει κανείς. Ούτε να μου το βάψει κανείς πρόκειται. Όπως το κόβω. Να παίρνεις μπουτζατζίδες, ρε. Εγώ στο ξεκαθάριστα. Θα αδειάσω κατά Πάσχα μεριά. Ναι, και εγώ θα αδειάσω τις μπογιές στη μούρη σου. Τι έγινε, ρε παιδιά, μέχρι έξω ακούγεστε. Ναι. Πώς πάει το βάψιμο? Όσο πει ο Λουκάς που το έχει αναλάβει. Λουκά μου, δεν ξέρεις πόσο συγκινήθηκα. Με τις αραβώνες λες, ε? Ω, με την προσφορά σου. Ποια προσφορά μου? Με την προσφορά σου να βάψει τα διαμέρισμά μας. Ναι, πολύ συγκινητικό δεν ήταν? Θυμάσαι όταν μου το είπες που δάκρυσε. Προσφέρθηκα εγώ. Εγώ. Ναι, αλλά δεν θα γίνει ακριβώς έτσι. Αποκλείεται να το κάνεις μόνος σου. Θα βοηθήσει και ο Νικόλας. Ρε γελίετη με. Κάθισες και είπες στο κορίτσι ότι προσφέρθηκα εγώ να σου βάψω τον πακουρόσπιθο. Συγγνώμη, δηλαδή δεν προσφέρθηκες εσύ? Όχι βέβαια. Μου ξέρεις εμένα να κάνω τέτοιες βλακίες. Από εδώ ο άντρας πάει να μου το φορτώσει, αλλά αν δεν θα του περάσει. Α, μάλιστα. Τσάμπα η συγκίνηση δηλαδή. Και βαρεσέ. Ο ηλίθιος σου κάνει πλάκα. Παιδιά, εμένα δεν με αφορά όμως αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι πλάκες σας. Ε, πες του τα. Όχι, και στους δύο τα λέω. Σε ένα μήνα πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι πρέπει να βαφτεί. Και εγώ είχα βασιστεί επάνω σας. Επειδή στο είπε ο ηλίθιος. Όχι. Κανονικά έπρεπε να προσφερθείς. Αχάριστε γαϊδούρι. Δεν με νοιάζει αν προσφέρθηκε και ποιος και πότε προσφέρθηκε. Αύριο θέλω να σας δω και τους δύο με τα ρολά στα χέρια. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας το σπίτι θα είναι όλο φρεσκοβαμένο. Και στεγνωμένο. Ήμουν σαφής. Ναι. Χαιρετώ. Τα πήρε η δικιά σου. Εσύ φταίς, ηλίθιε. Θα λερώσω τα χεράκια μου με τις μπογιές τώρα. Αυτά εδώ τα ιατρικά εργαλεία. Πώς θα εξετάσεις τα παιδάκια, ρε? Ρε στο διάλογο θα μου ζητήσεις και τα ρέστα. Σου πανά παίρνεις μπογιατζίδες, ρε. Άρπαξε τώρα την ταβανόβουρτσα και άστα τα πολλά. Να, η Αμαλία. Γλυκιά, ωραιοτάτη, υπεροχοτάτη Αμαλία. Λουκά, τι πίνεις? Τι μπορώ να κάνω για σας σήμερα? Να έρθεις από το σπίτι. Με σώζετε. Πετώντας θα έρθω. Σε περιμένω, ε. Είδες. Με θέλει η Αμαλία. Ναι, το είδα και το άκουσα. Εσύ τη Δάφνη την άκουσες? Αύριο το πρωί θα είσαι με τη βούρτσα στο χέρι. Μαζί, γλυκό αγόρι. Νομίζεις? Αν θες να κοιμάσαι τα βράδια, θα έρθεις. Προς το παρόν, αντίο. Κάτσε στη θέση σου και άκου. Εσύ δεν θες να κυνηγήσεις το Ρούσο, να τον ξεφτυλίσεις και να τον τιμωρήσεις? Θέλω. Θέλεις. Αφού το λέτε εσείς. Έχω στοιχεία. Μερικά δηλαδή. Γιατί τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψεις μόνος σου, γιατί είσαι γατώνης. Τι εννοείται? Υπέγραψα αίτηση διαζυγίου και πρέπει να κατοχυρωθώ. Μένω άναυδος. Ξέρω μέρος της περιουσίας, αλλά υπάρχει και κρυφή. Και τι θέλω? Μένω άναυδος. Θα με εκπροσωπείς φυσικά, έτσι? Λοιπόν, πρέπει να είσαι σκληρός. Να βλέπεις το Ρούσο να υδρώνει και να μην κολώνεις. Όχι, κυρία Μαλία, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λουκά, εγώ σου συμπαραστάθηκα σε όλα. Σε οτιδήποτε άλλο να ήταν, να σας αναλάμβανα με τα χαρά σας, αλλά το διαζύγιο δεν μπορώ να το αναλάβω εδώ. Γιατί δεν, αγοράκι μου, αφού το θέλει και ο Ρούσος. Το θέλει? Βέβαια το θέλει. Πριν ολοκληρώσω τη φράση μου, την αποτέλειωσε εκείνος. Τώρα μην είναι άναυδος. Μένω. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να του εκμεύσει πληροφορίες για τα περιουσιακά και... Και? Και αν έχει καμία γκόμενα. Γκόμενα? Όχι. Δεν μπορώ, δεν γίνονται αυτά. Έλα βρε Λουκά, απόψε θα έρθει να κουβεντιάσουμε για τα περιουσιακά. Να τα βρείτε μόνοι σας. Εγώ εξάλλου θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Εσύ δεν θες να τον κυνηγήσεις? Θέλω, πώς δεν θέλω. Αλλά για τους δικούς μου λόγους. Όχι, στα προσωπικά σας δεν μπορώ και δεν θέλω να εμπλακώ. Άσε τις πατάτες κάτω και πήγαινε. Αφού σας είπα. Σου ζητάω μία χάρη και εσύ μου αρνείσαι, πήγαινε. Μα κυρία Μαλία τώρα. Πήγαινε, κρίμα οι πατάτες, Λουκά μου. Πήγαινε στο καλό.
Στο καλό τώρα, μας. Στο καλό, αγοράκι μου, έλα. Α, προχωρά. Κρίμα, κρίμα, τόση ώρα τη γάμιζα, κρίμα. Κρίμα, πάνω, κρίμα. Τι θες πάλι εδώ, εσύ, ρε. Δεν είπαμε θα πάρεις στο σπίτι. Τα σπίτια δεν βάφονται, Νικόλα. Τα σπίτια κλείνουν. Σημασία έχει ότι παντρεύεται ο Λουκάς με την ώρα. Το 1/3 της παρέας μας. Εγώ με τον Νικόλα είμαστε παντρεμένοι. Μάλιστα. Πού το πας τώρα, δαφνίλα μου? Στο Ρίο παντρεύεσαι, ρε. Τι είναι αυτά που φορά? Λουκάκο μου, η πεθερά σου είναι λαχείο. Να ανησυχήσω? Ελεύθερα. Τι έγινε με το αστέρι μας? Ήρθε και μου εξομολογήθηκε τις αγωνίες της για το μέλλον σου.